Λίδα, και οι ζυμώσεις. Βλέπω τον κύριο Καμένο, ο οποίος είναι ακριβώς πίσω σου. Αν θα συνεννοηθείτε τώρα όλοι μαζί να ετοιμαστούμε να ακούσουμε τη δήλωση του κυρίου Καμένου. Λίγο πιο μπροστά, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, πώς σχολιάζετε το πρώτο αποτέλεσμα και τα 160 ναι που πήρε υποψηφιότητα του κυρίου Δήμα? Η επιχείρηση τρομοκράτησης των βουλευτών απέτυχε. Οι Έλληνες πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει κανένας φόβος όταν λειτουργεί η δημοκρατία. Θα προχωρήσουμε με δημοκρατικές διαδικασίες στην αντικατάσταση αυτής της κυβέρνησης και στην απαλλαγή της χώρας από την ξένη κατοχή που έχουν επιβάλει αυτή τη στιγμή το Βερολίνο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το σημερινό αποτέλεσμα θεωρείτε ότι σημαίνει εκλογές? Θα ψηφίσετε? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, σημαίνει εκλογές. Δεν πρόκειται, δεν μπορέσανε να πείσουν με οποιοδήποτε μέσον Έλληνες βουλευτές οι οποίοι κατά συνείδηση ψηφίζουν. Είναι ξεκάθαρο. Είμαι σίγουρος και για τις άλλες ψηφοφορίες, όπως είμαι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός δεν τρομοκρατείται. Ο κύριος Σαμαράς πλέον πρέπει να εγκαταλείψει τη χώρα και την κυβέρνηση της χώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης θα ζητήσει να ψηφίσετε? Δεν ζητάω τέτοια με τον κύριο Μητσοτάκη. Θα κάνουμε μια πολιτική συζήτηση όπως κάνουμε πάντα. Εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν πρόκειται να ψηφίσουμε πρόεδρο δημοκρατίας ούτε τη δεύτερη ούτε την τρίτη φορά, ανεξάρτητα ποιος θα είναι υποψήφιος, ανεξάρτητα ακόμα και αν παραιτηθεί ο κύριος Σαμαράς. Μάλιστα.